διαπίστευση. Η συζήτηση για τις προγραμματικές δηλώσεις είναι θεσμική ευκαιρία διαμόρφωσης της αναγκαίας εθνικής συνένεσης. Και απευθυνόμενος στον μόλις κατελθόντα εκ του βήματος κύριο Τσίπρα, αλλά και σε όλη την αντιπολίτευση, θέλω να επισημάνω κάτι. Την εθνική ευθύνη δεν την αναλαμβάνεις μόνον αν θέλεις και όποτε θέλεις για λόγους κομματικής τακτικής. Η εθνική ευθύνη σε κυνηγάει από μόνη της. Και δεν μπορεί κανείς να διαλέγει τον εύκολο ρόλο της αντιπολίτευσης που όχι απλώς ασκεί κριτική, αλλά καιροφυλακτεί περιμένοντας την αποτυχία της κυβέρνησης και την αποτυχία της χώρας που θα είναι ένα ακόμη δράμα για τον πιο αδύναμο Έλληνα πολίτη. Ακόμη δε χειρότερο από το να καιροφυλακτεί κανείς είναι να δηλώνει επισήμως από αυτό εδώ το βήμα, απευθυνόμενος όχι μόνον στην εσωτερική κοινή γνώμη αλλά και διεθνώς, και να λέει ότι θα υπονομεύσει συστηματικά το έργο της κυβέρνησης και ότι αμφισβητεί και θα αμφισβητήσει την συνέχεια της χώρας, την συνέχεια της πολιτείας. Γιατί αυτό πραγματικά είναι υπονόμευση όχι απλά και μόνο θεσμική, αλλά τελικά κοινωνική, οικονομική, αναπτυξιακή, εθνική. Ανεπίτρεπτη στάση. Κατώτερη των περιστάσεων. Και δεν έδωσε καμία τέτοια εντολή σε καμιά αντιπολίτευση ο ελληνικός λαός. Πρόκειται για πολύ μεγάλη παρεξήγηση και για καταστρατήγηση της ψήφου των Ελλήνων. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το ΠΑΣΟΚ που ανέλαβε ένα τεράστιο και δυσανάλογο κόστος και το πλήρωσε εκλογικά, είχε ταχθεί προεκλογικά σε όλους τους τόνους υπέρ της ανάγκης να διαμορφωθεί διακυβέρνηση εθνικής συνευθύνης. Στην θέση